Είναι η πολιτική της μηδενικής ανοχής στο πρόσωπο της Αμερικής. Ευτυχώς οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν σκέφτονται όπως ο Τραμπ, ένας πρόεδρος όμως που εκπροσωπεί το άλλο πρόσωπο του πληγωμένου αετού, την Αμερική της τροπής. Στα σύνορα ΗΠΑ Μεξικού, εδώ και μήνες μακριά από τα φώτα των ευρωπαϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμβαίνει το αδιανόητο. Παιδιά χωρίζονται βία από τους γονείς τους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Το ερευνητικό site ProPublica ηχογράφησε τις φωνές, το κλάμα αυτών των παιδιών που αμερικανικές αρχές μετανάστευσης οδηγούν σε ειδικές εγκαταστάσεις. Εκεί ζουν μόνα τους χωρίς τους γονείς τους. Βάσει της πολιτικής του Τραμπ, κάθε άτομο που περνά παράνομα τα σύνορα της Αμερικής, ακόμα και ένας ετών ασύλου, οδηγείται πλέον απευθείας σε ειδικά κρατητήρια για να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ όλα τα παιδιά μεταφέρονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις μακριά από τους γονείς τους. Η Ρόζαλιν Κάρτερ, η Λόρα Μπους, η Μισελ Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον έχουν καταδικάσει ανοιχτά την πολιτική, ενώ η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι απεχθάνεται να βλέπει τα παιδιά να χωρίζονται από τους γονείς τους, παράτυπους μετανάστες. Ο ύποπτος ορμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πρακτική των ΗΠΑ να χωρίζουν τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν σε αμερικανικό έδαφος από το Μεξικό από τις οικογένειές τους. Και επεσήμανε ότι έχει εγείρει το ζήτημα σε συζητήσεις του με την Ουάσιγκτον.